Καλή διάθεση λοιπόν από ό,τι βλέπετε απέναντι στην Ελλάδα και στο σχέδιο δήλωσης. Μαζί μου είναι ο Δήμος Βερίκιος, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Φτιάξτε μια κυβέρνηση, εφαρμόστε όσα έχετε υποσχεθεί και εμείς εδώ είμαστε να βάλουμε νερό στο κρασί μας όσο βεβαίως μπορούμε να βάλουμε. Το μήνυμα το είπες λίγο πριν με δύο λέξεις. Καρότο και μαστίγιο. Στην μαστίγιο και καρότο. Ναι, μεν υπάρχει ελπίδα. Ναι, μεν υπάρχει άλλη μια ευκαιρία για τη χώρα. Όμως ουσιαστικά το μήνυμα είναι ένα. Φτιάξτε κυβέρνηση και ελάτε να συζητήσουμε. Και εδώ θα κάτσουμε και μέσα από τη συζήτηση, εάν υπάρχει καλή διάθεση, μπορούν να βρεθούν λύσεις. Όμως, το βασικό, το πρώτο, που από ό,τι κατάλαβα βάζει η Ευρώπη, βάζουν οι δανειστές, είναι το κυρίαρχο μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις. Και αναρωτιόμαστε, υπάρχει κάποιο κόμμα στην Ελλάδα που να μην θέλει τις μεταρρυθμίσεις ή που να μην βλέπει ότι είναι επιβεβλημένο να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις, για παράδειγμα, στο φορολογικό σύστημα, στην πάταξη της φοροδιαφυγής, στο να πληρώσουν οι έχοντες? Αυτό που μας λένε εδώ και μήνες οι ξένοι, οι δανειστές που προτείνουν, αυτή δεν είναι μια πρόταση που, όπως είδαμε, ακούσαμε λίγο πριν στο σχέδιο? Νομίζω, Δήμο, ότι αυτό το οποίο ζητάει η Ευρώπη και είναι ξεκάθαρο από την κοινή δήλωση, η οποία θα είναι βεβαίως στη διάθεσή μας το βράδυ, είναι ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος με τον οποίο θα συζητήσουμε. Μια ισχυρή κυβέρνηση. Νομίζω ότι στέλνει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα και για την επόμενη των εκλογών. Συνεργασίες σημαίνει υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση. Άκου να δεις, Αντώνη μου, εδώ πρέπει να βάλουμε έναν εθνικό στόχο. Και ποιος είναι ο εθνικός στόχος? Να παραμείνει η χώρα στο ευρώ. Να αποφύγουμε την κατάρρευση. Να μην πτωχεύσουμε. Να μην επιστρέψουμε στη δραχμή. Αυτά είναι τα βασικά θέματα. Αυτός πρέπει να είναι ο εθνικός μας στόχος. Και για την επίτευξη όμως αυτού του εθνικού στόχου απαιτείται να σταματήσουν οι μικροκομματικοί διαξυπισμοί. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να κάτσουν γύρω από ένα τραπέζι όλες οι πολιτικές δυνάμεις και να συζητήσουν το σχέδιο. Πώς θα πάμε δηλαδή στις Βρυξέλλες να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι απέναντι από τους δανειστές να κουβεντιάσουμε? Να τροποποιήσουμε το μνημόνιο. Από ό,τι είδαμε υπάρχει διάθεση και από την πλευρά των Ευρωπαίων. Όμως για να γίνει τροποποίηση πρέπει να ξεκινήσει μία σύμβαση. Πρώτα τιμάται, αυτό λέει, είναι βασικός κανόνας αυτός. Πρώτα ξεκινάει η εφαρμογή του σχεδίου, του μνημονίου στην προκειμένη περίπτωση και μετά στην πορεία, εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχουν τα βασικά θέματα που πρέπει να αλλάξουν, να τα συζητήσουμε, να υπερασπιστούμε. Εγώ θα σου πω το πιο απλό: για να γίνει μια τροποποίηση πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση, και πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αυτή τη στιγμή στη Σύνοδο Κορυφής αν υπήρχε μια ισχυρή κυβέρνηση η οποία θα διαπραγματευόταν με τις νέες προθέσεις των Ευρωπαίων, που νομίζω είναι ξεκάθαρο. Εθνικός στόχος. Λοιπόν, να δούμε τι θα προκύψει. Νομίζω το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Σε ευχαριστώ πολύ.